Με αρκετή άνεση τα Toyota έκαναν το 1-2 στο Sebring, στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, με τη συμμετοχή 6 ομάδων κάτω από τους νέους κανονισμούς για τα Hypercars. Σε ένα πρώιμο καθεστώς safety car, τα Toyota πέρασαν εμπρός. Στον 100ο γύρο ήταν ήδη ένα γύρο εμπρός από όλους και τελικά τερμάτισαν εκεί χωρίς να αισθανθούν την πίεση σε όλο τον αγώνα. Να θυμίσουμε ότι τα Toyota έτρεχαν από το 2022 και πήραν μάλιστα το πρωτάθλημα, άρα έχουν εμπειρία. Οι Ferrari έκαναν λάθη στρατηγικής, τι περίεργο για αυτή την εταιρεία, και έχασαν τις πρώτες θέσεις που είχαν τα χρονομετρημένα. Παρ' όλα αυτά αποδείχθηκαν ταχύτατες στις μάχες με τις Porsche και τις Cadillac, οπότε κάπου εκεί στη μέση προβλέπεται ότι θα έχουμε μάχες όλο τον χρόνο. Η Peugeot θα θέλει σίγουρα να ξεχάσει τον αγώνα, μια και δεν ήταν ανταγωνιστική σε κανένα σημείο. Έχασε μάλιστα και από τη Floyd Vanwall. Εκτός πνεύματος η Klingenhaus που τερμάτισε 177 ολόκληρους γύρους πίσω από τους πρώτους. Με προβλήματα βέβαια. Στην LMP2 οι διαφορές ήταν ελάχιστες. Τη νίκη πήρε τελικά η Hertz Team Jota μπροστά από τη United Autosports, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Prema Racing. Στο JTAM, η Corvette Racing κέρδισε τον αγώνα της πατρίδας της. Στα τελευταία λεπτά, η Dempsey πρώτον με Porsche πήρε την δεύτερη θέση από την Kessel Racing με Ferrari 488, γιατί η Ferrari χρειάστηκε ένα τελευταίο pit stop για καύσιμο. Τι είπαμε για το θέμα της στρατηγικής. Και τη Ferrari